Ναι. Θα μου επιτρέψεις να καλωσορίσω πρώτα εγώ τη Φωτεινή Πιπηλή. Χρόνια στο κουμπέτι όλοι. Θα τη θυμίσω και κάτι τώρα. Αυτό το προνόμιο. Γιατί υπήρξα ένα από τα παιδιά που βοηθάγαν σε μια εκπομπή, που ήταν καταπληκτική εκπομπή και την έκανε μαζί με τον Γιάννη τον Καλαμίτση. Καλή στο ραδιόφωνο, ωραίες ιστορίες έχετε να πείτε, έτσι. Μέχρι που από τα πολλά γέλια έπεσα μία μέρα από την καρεκλά. Ναι, έπεσα τελείως. Γιατί έλεγε τα τρελά ο συγχωρεμένος και έπεσα κάτω. Και δεν σας μάζεψε ο Χουδαλάκης, γιατί είναι πολύ gentleman. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί έχουμε και δύο κυρίες σήμερα στο πάνελ. Την κυρία Φωτεινή Πιπηλή, Α' Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών και την κυρία Χαρά Κεφαλίδου με το ΠΑΣΟΚ Κοινάλ στην Περιφέρεια Δράμας. Ακριβώς. Και έχουμε φυσικά και τον κύριο Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, ο οποίος ήρθε ειδικά για την εκπομπή μας, Γιώργο, από την Μαγνησία σήμερα. Βουλευτής Μαγνησίας φυσικά, από το Βόλο. Και υποψήφιος πάλι με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και κύριε Μεϊκόπουλε, σας έχουμε δει τακτικά το τελευταίο διάστημα, διότι ο κύριος Μεϊκόπουλος ήταν που έκανε την περίφημη ερώτηση προς τον κύριο Καραμαλή και ακούσαμε αυτή την απάντηση που πήραμε. Την ντροπή, γιατί να βάζετε. Τι ξέρατε, κύριε Μεϊκόπουλε, ξεκινάω λίγο ανάποδα. Δημοσιογραφικά. Δημοσιογραφικά. Δυστυχώς, νομίζω επιβεβαιώθηκε η ουσία και το περιεχόμενο της ερώτησης με τον πιο τραγικό τρόπο. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναφέρω από την εκπομπή ότι δεν είναι η πρώτη φορά που κατατέθηκε επίκαιρη και η ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών απάντησε με αυτόν τον τρόπο λίγους μήνες πριν, τον Ιούλιο του 2022, αντίστοιχο ερώτημα που είχα απευθύνει προς τον κύριο Παπαδόπουλο, τότε ο οποίος επίσης αναζητάτε, σήμερα νομίζω εμφανίστηκε. Τον Υπουργό Μεταφορών, λέτε τον Υπουργό Μεταφορών. Τον Υφυπουργό Μεταφορών, το οποίο η ερώτηση είχε να κάνει με την ασφάλεια των μεταφορών στη σιδηροδρομική δικτύωση της Μαγνησίας. Πάλι ισχυρίστηκε ότι όλες οι αιτιάσεις που μετέφερα στη Βουλή αποτελούν παραπολιτική, μικροπολιτική και δεν θα μας αφήσει να σύρουμε τη Βουλή και την ασφάλεια του σιδηροδρόμου σε ένα τόσο ολισθηρό δρόμο. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, η ίδια η ζωή διέψευσε και τον κύριο Παπαδόπουλο και τον κύριο Καραμαλή. Και εδώ θα πρέπει να διευκρινίσω κάτι, ότι το περιεχόμενο και των δύο ερωτήσεων δεν αποτελούσε υλικό μιας ξύλινης αντιπολίτευσης που ήθελε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την αντιπαράθεση του με την Νέα Δημοκρατία. Ήταν υλικό, ήταν πληροφορίες οι οποίες δόθηκαν από τους ίδιους τους εργαζόμενους του ΟΣΕ στη Μαγνησία. Αυτό το άρα έκρουαν τον κόδωνα του κινδύνου. Έκρουαν τον κόδωνα του κινδύνου και ας αφήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ και τις αιτιάσεις αξιωματικής αντιπολίτευσης στην άκρη αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι υπάρχουν και τρία εξώδικα που στάλησαν στο Υπουργείο Μεταφορών, όπου με τον πλέον επίσημο τρόπο είχα χτυπήσει το καμπανάκι. Και νομίζω ότι εδώ το να εμφανίζονται υπουργοί στην αίθουσα της Βουλής, στην αίθουσα της Ολομέλειας, ο σιδηρόδρομος να καταραίει και να ισχυρίζονται ότι επί της ουσίας έχουν κάνει τα πάντα ώστε να αναταχθεί το σιδηροδρομικό δίκτυο στην Ελλάδα, δεν ήταν σωστό, ήταν τραγική ηρωνία και νομίζω ότι αυτά είναι τα λάθη τα οποία ως πολιτικό σύστημα, όχι ως ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει να σκύψουμε από πάνω και να τα δούμε. Δικαιωματικά, Γιώργο, πρέπει να κάνεις την ερώτηση στην κυρία Πιπηλή. Ως προς το τελευταίο πάντως εγώ δεν διαφωνώ. Ναι, ο κύριος Μεϊκόπουλος. Νομίζω ότι ξεκινάμε θετικά. Εμένα η ερώτησή μου είχε να κάνει με το εξής, γιατί όπως καταλάβατε έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν. Ήταν στο καταπληκτικό ραδιόφωνο του Αντένα. Αν κάλυπτε σήμερα τη Βουλή, την Επιτροπή Θεσμών και έπρεπε να δώσεις δύο τίτλους από όσα ακούστηκαν. Γιατί εμείς χαθήκαμε λίγο στη μετάφραση σήμερα και το είπαμε και στην αρχή. Άλλα εννοεί ο ένας όταν λέει τηλεματική. Αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Χουδαλάκη. Νομίζω ότι για το να μπούμε στη θέση του κοινού τώρα, γιατί εγώ δεν μιλάω ως κοινό, μιλάω ως βουλευτής του κυβερνητικού κόμματος. Πραγματικά ήταν τόσο εκ διαμέτρου αντίθετες οι απόψεις που παρουσιάστηκαν από τους δύο κυρίως, όχι από τον κύριο Χρυσοχοίδη, γιατί ο κύριος Χρυσοχοίδης δεν έχει εμπλακεί. Είχε η διαδικασία του, δηλαδή είχε να κάνει με τις συμβάσεις. Που ακόμα αυτό το εξετάζουν πια οι οικονομικοί εισαγγελείς, δεν είναι θέμα των θεσμών και διαφάνειας αυτή τη στιγμή. Είναι όμως πραγματικά τραγικό να παρουσιάζεται, θα σταθώ στην παρουσίαση από τον κύριο Σπίρτζη, να παρουσιάζεται μια τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή όχι μόνο που παρουσιάζει ο αρμόδιος πλέον ο κύριος Γεραπετρίτης, αλλά που ακούστηκαν και είδαμε και στην τηλεόραση από παλιούς τεχνικούς που είναι και εν ενεργεία για το θέμα του ότι όλα ξεκίνησαν
από ένα ανθρώπινο λάθος με συνέργεια πολλών ανθρωπίνων λαθών και κατέληξαν σε μία χιονοστιβάδα που έπεσε σολωνών μας στο κεφάλι με αυτό το πράγμα που επικρατούσε διαχρονικά από πολύ παλιά στον ΟΣΕ. Η κυβέρνηση έχει τη μεγάλη ευθύνη γιατί όλα αυτά γίναν με τη δική της κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, το να παρουσιάζεις όμως ότι όλα επί ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, λειτουργούσαν τέλεια, τα είχαν αφήσει σε άριστη κατάσταση και ήρθε ο κακός Μητσοτάκης και ο κακός Καραμαλής και τα ανέτρεψαν, νομίζω ότι εκνευρίζει πολύ περισσότερο τον κόσμο. Και τελειώνω. Έχει αποδειχθεί και έχει υποθεί από ανθρώπους που είναι ακόμα εργαζόμενοι ότι το τοπικό σύστημα, το τοπικό μέσα σε αυτό το κουβούκλιο που ήταν ο Σταθμάρχης, λειτουργούσε, το ηλεκτρονικό, είχε την οθόνη μπροστά, άρχισε η συρροή λαθών και έγινε η τραγωδία. Χωρίς αυτό να μην γίνεται... Εσείς τώρα επιμένετε στη θεωρία γίνεται... ανθρώπινου λάθους όμως, κυρία Κουπηλή. Από εκεί ξεκίνησε, όχι, το είπα από την αρχή. Όχι, σαφώς ήταν ανθρώπινο λάθος. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Όχι, εσείς μιλάτε όμως για σειρά ανθρωπίνων λαθών. Ενώ η έλλειψη εξοπλισμού, τεχνολογίας και τηλεματικής συνεδίκησης... Επιμένω, όπως αποδεικνύεται μέχρι τώρα... Φέρνει το ανθρώπινο λάθος. Το ανθρώπινο λάθος απλώς έγινε, ήταν η απαρχή, γίναν απανωτά άλλα δύο-τρία από αυτούς που την κοπάνησαν για σουβλάκια, για γκόμενες και τα λοιπά, αυτά τα απαράδεκτα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι μία χιονοστιβάδα λοιπόν λαθών, που έπεσε γενικότερα δε στο πολιτικό σύστημα. Πάντως, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο μέχρι στιγμής... Λίγο σύντομα ναι, μου άρεσε η τοποθέτηση της κυρίας Κυπριπηλή, γιατί τουλάχιστον μέχρι σήμερα ακούγαμε για τον κακό ΣΥΡΙΖΑ που έφταγε για όλα τα στραβά από τη μεταπολίτευση και έπειτα, αλλά τουλάχιστον σήμερα η συνάδελφος είπε ότι... Εν πάση περιπτώσει, ήταν το ανθρώπινο λάθος, ήταν και το έλλειμμα τεχνολογίας το οποίο οδήγησε, ας πούμε, σε αυτή την κατάσταση. Όμως, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω την αγαπητή συνάδελφο ένα πολύ απλό πράγμα. Να μην τελικά, απαντήσει τώρα, όμως. Τελικά, ο κύριος Καραμαλής, που πήρε σήμερα το λόγο και όλη η σύσσωμη κυβέρνηση τις προηγούμενες ημέρες έλεγε ότι ήταν πράξη πολιτικής γενναιότητας η παρέτηση και ανέλαβε την αντικειμενική πολιτική ευθύνη. Από την εισήγηση σήμερα του κύριου Καραμαλή. Κατάλαβε κανείς πού ακριβώς έφταξε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών? Ποια ήταν τα λάθη της ηγεσίας? Ο τρόπος που μίλησε ήταν σαν να έγιναν όλα σωστά, να μην έγινε απολύτως κανένα λάθος και εν τέλει τα πάντα ξανά φορτώθηκαν σε αυτή την περιβόητη σύμβαση 7-17 που πραγματικά θα ήθελα στη συνέχεια να πούμε και δύο κουβέντες πάνω σε αυτή. Η κυρία θα απαντήσει μετά σε αυτό. Κυρία Κεφαλίδου, εσείς τη λέτε. Είχαμε και τη συζήτηση σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Τι καταλάβατε τελικά? Είχαμε και μια διαμορφία. Ναι. Μιλούσε ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο οποίος. Υπήρξε υπουργός Πασόκ, αλλά υπήρξε και υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, ο κ. Σπίτζης. Και ο κ. Σπίτζης. Λοιπόν, ο κ. Σπίτζης υπήρξε υπουργός Πασόκ ποτέ? Όχι, υπήρξε Πασόκ όμως ο κ. Σπίτζης. Ήταν πρόεδρος του ΤΕ. Ήταν πρόεδρος του ΤΕ. Κοιτάξτε, ότι έχει αιμοδοτήσει το Πασόκ όλο το πολιτικό σύστημα, αυτό νομίζω είναι κοινό μυστικό, είναι κοινός τόπος. Παρ' όλα αυτά, η σημερινή συζήτηση δεν μας έκανε σοφότερους, απλά ανέδειξε γκρίζες ζώνες που υπάρχουν σε μία διαδικασία που κάθε ένας από τους ανθρώπους που χρημάτισαν υπουργοί έχει πολύ σημαντικά πράγματα να καταθέσει. Νομίζω ότι η τομή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην τραγική εξέλιξη που έχει η ιστορία των Ντεμπών, το πριν και το μετά, αναδιατάσσει και το πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή κλείνει ένας κύκλος και φαίνεται ότι εδώ μπαίνουμε σε μία αμφισβήτηση του τρόπου με τον οποίο έχουμε συνηθίσει το κράτος, την διοικητική δομή του, και μπαίνουμε σε μία καινούρια, αν θέλετε, εποχή όπου τα συμπεράσματα που θα βγούνε από αυτό που ζούμε σήμερα θα σηματοδοτήσουν τις καινούργιες εξελίξεις. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε ένα θολό πολιτικό τοπίο, ότι έχουμε μια συζήτηση η οποία φαίνεται ότι πρέπει να μπει σε μια άλλη λογική. Ό,τι συζητούσαμε μέχρι τώρα
και ό,τι αφηγήματα είχαμε εν ώψη αυτής της μακράς προεκλογικής περιόδου είναι εκτός κλίματος, άρα θέλουν μία αναθεώρηση. Και φυσικά αυτό που είδαμε στην Επιτροπή Θεσμών είναι ότι αρχίζει να υπάρχει μία συνειδητοποίηση από το σύνολο, νομίζω, του κόσμου της πολιτικής, ότι πρέπει επιτέλους σε μεγάλα και βασικά θέματα όπως είναι η ελληνική σιδηρόδρομη να υπάρξει ένα διατάφτα. Αν δηλαδή μετά από αυτή την επιτροπή, μετά την επιτροπή που έχει δημιουργηθεί των εμπειρογνωμόνων και μετά τα πορίσματα που θα βγάλει και η δικαιοσύνη, δεν βρεθούμε σε μια καινούργια μέρα, θα έχουμε χάσει δύο φορές το στοίχημα. Τώρα υπάρχει έλλειμμα εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στην κυβέρνηση και ευρύτερα στον πολιτικό κόσμο. Εάν χάσουμε και το στοίχημα του να μπορέσουμε να ομονοήσουμε και να βγάλουμε ένα συμπέρασμα για το τι έφταιγε για αυτή την τραγική βραδιά της 28ης Φεβρουαρίου, νομίζω ότι θα καρκινοβατούμε και θα μπαίνουμε πια σε αχαρτογράφητα νερά. Μάλιστα. Είναι, πώς να το πω, είναι τόσο καταλυτικό αυτό που έχει συμβεί στην ελληνική κοινωνία. Συμφέστατα, ναι. Είναι τόσο τραγικό, υπάρχει τόση οργή, τόσος θυμός, που αυτό πρέπει με ένα θετικό τρόπο να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε. Η κυρία Κεφαλίδου μίλησε για να αναθεώρηση. Και ανακεφαλαίωση του όσων έχουμε ζήσει μέχρι τώρα. Πρέπει να πω ότι εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Όπως έλεγα και μετά το Μάτι, λέω και μετά τα Τέμπη, ότι ξημερώνει σε έναν άλλο κόσμο. Έτσι, πραγματικά. Η αναθεώρηση, βέβαια, επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο, χωρίς να ξέρουμε την ημερομηνία των εκλογών. Να πω και εγώ ότι συμφωνώ απολύτως και να προσθέσω. Είναι δεύτερη φορά. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει μια αναθεώρηση. Συμφωνήσατε με το εγώ. Εννοείται, είμαστε τρεις άνθρωποι οι οποίοι κατανοούμε και αναλαμβάνουμε ο καθένας την ευθύνη που το αναλογεί. Εγώ ως κυβερνητική βουλευτής είναι λογικό να παίρνω και τη μεγαλύτερη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν κατανοήσει το σύνολο των κομμάτων αυτό που ήδη δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, ότι χρεώνει τους πάντες και από αυτούς που κυβέρνησαν και από αυτούς που την δεν κυβέρνησαν. Την αναθεώρηση λοιπόν, για την αναγκαία. Ναι. Θα πάμε σε μια λογική και επαναπροσέγγιση των εκλογικών στόχων. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είχε ένα αφήγημα. Έλεγε, θα πάμε σε εκλογές. Το πηγαίνετε καθαρά προεκλογικά. Εγώ θα ήθελα. Ήταν πολύ σαφές ότι πίστευε. Εγώ μόνος μου πρέπει να κυβερνήσω. Αν δεν πάρω τις πρώτες εκλογές, θα πάρω τις δεύτερες. Αυτό δεν νομίζω ότι θα αλλάξει, γιατί είναι θέμα τοποθέτησης γενικής. Αυτό που χρειάζεται και συμφωνώ, όπως είπαμε. Μπορεί να πάρει την αυτοδυναμία η κυβέρνηση. Όχι, δεν μπορεί να αλλάξει το στόχο. Δηλαδή δεν μπορεί να βγει. Και να πει λοιπόν, παιδιά, επειδή έγινε το τραγικό δυστύχημα, ενώ αυτό θα το αναθεώρηση όμως μπορεί να γίνει, γιατί και στην Επιτροπή σήμερα το κλίμα δεν θύμιζε καθόλου άλλες συνεδριάσεις με φοβερές εντάσεις στη Θεσμών και Διαφάνεια ή σε άλλες επιτροπές ή στην Ολομέλεια. Δηλαδή και αυτό ακόμα είναι ένα βήμα για να καταπραίνει την πίκρα, όχι μόνο των τραγικών οικογενειών που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σε αυτό το τομέα, αλλά το σύνολο της κοινωνίας. Αναθεώρηση όμως μπορεί να γίνει, κατά τη γνώμη μου, στο να συμφωνήσουμε γιατί υπάρχει τέτοια δείγματα ακραίας απείλας σε κάποιους τόσο σημαντικούς ζωτικούς όπως είναι ο σιδηρόδρομος. Εγώ έχω πάντα μία άποψη και ενισχύεται. Δεν αφέθηκε από συμφέροντα ο σιδηρόδρομος διαχρονικά στην Ελλάδα να αναπτυχθεί όπως στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί όλες οι κυβερνήσεις ρίξανε όλο το ενδιαφέρον στα μεγάλα οδικά δίκτυα. Επειδή τελειώνει ο χρόνος της εκπομπής σας, έκανε μια ερώτηση ο κύριος Μεϊκόπουλος και απλώς τη μεταφέρω για τη σύμβαση 717, την περίφημη ΙΤΙΣΙΕΣ. Νομίζω ότι δεν είναι της παρούσης, επειδή δεν έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε ειδικά με τη σύμβαση. Να μιλήσουμε λίγο, ας πούμε, για το συνδικαλισμό. Και για τον κύριο Καραμαλή σας ρώτησα. Α, για τον κύριο Καραμαλή να απαντήσω. Ναι. Καταλάβατε ποιες είναι οι ευθύνες του εν τέλει σήμερα με τοποθέτηση. Νομίζω ότι τις ευθύνες σου τις ανέλαβε. Ποιες ήταν ακριβώς, γιατί δεν τον άκουσα. Τις ανέλαβε τις ευθύνες γιατί ήταν ο αρμόδιος υπουργός υποδομών και μεταφορών. Από εκεί και πέρα, το θέμα της σύμβασης νομίζω ότι ξεφεύγει από εμάς. Το έχουν αναλάβει οι οικονομικοί εισαγγελείς, οι ειδικές επιτροπές. Αυτό που ήθελα να πω και τελειώνω είναι να αλλάξουμε λίγο και τη δομή
των συνδικαλιστών, γιατί έπαιξαν πολύ άσχημα. Πάντως, κυρία Πιπηλιά, με επιτρέπετε, οι συνδικαλιστές προειδοποιούσαν. Έπαιξαν κομβικό ρόλο, γιατί προειδοποιούσαν. Άλλο, εννοώ στις συμπεριφορές. Α, μισό λεπτό με την ευκαιρία. Προειδοποιούσαν μεταξύ άλλων και τη ΡΑΣ. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το ανοίξουμε. Τις ευθύνες μεγάλες της ρυθμιστικής αρχής. Και το πόρισμα της ΡΑΣ, κύριε Μικόπουλε. Κοιτάξτε, εγώ με το περίγραμμα, κυρία και χαγιά, της συζήτησης δεν θα διαφωνήσω. Εγώ νομίζω όμως ότι κάνουμε συνολικά ως πολιτικό σύστημα ένα σφάλμα. Και έχει να κάνει με την επόμενη μέρα της τραγωδίας. Θα περίμενα λοιπόν, τουλάχιστον από την κυβέρνηση που έχει και το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνες, όπως σωστά υπόθηκε από την κυρία Πιπηλή, 4 χρόνια κυβέρνησε, να είχε ένα πνεύμα, να έχει μια στάση αντιμετώπισης των αιτιών της τραγωδίας. Δυστυχώς, εμένα δεν με έχει πείσει πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί μέχρι σήμερα βλέπω να γίνεται μια διαχείριση του πολιτικού κόστους και νομίζω ότι αδιάψευτος μάρτυρας αυτού του ισχυρισμού ήταν η στάση του κ. Καραμαλή και του κ. Γεραπετρίτη. Πάντως και στην προχωράει το σύστημα για να λειτουργήσουν τα τρένα. Και στην Επιτροπή, Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε αλλάξει 50 φορές γραμμή ως κυβέρνηση. Στην αρχή ήταν το ανθρώπινο λάθος, μετά ήταν οι διαχρονικές ευθύνες, μετά υπήρχε άγνοια, δεν ήξερα. Είναι δυνατόν ο πρωθυπουργός της χώρας να λέει δεν ήξερα, όταν ο ίδιος έχει βρεθεί σε πάρα πολλές τηλεοπτικές συνεντεύξεις και να λέει προσωπικά παρακολουθώ το κυβερνητικό έργο. Κλείστε λίγο, κυρία Κεφαλίδου, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, θέλω να πω μια καταληκτική κουβέντα. Ότι κράτος προσπαθήσαμε πάρα πολλές φορές να φτιάξουμε στη μεταπολίτευση. Και υπάρχουν και εμβληματικές νομοθετικές πρωτοβουλίες. Θα θυμίσω ΑΣΕΠ, θα θυμίσω Ανεξάρτητες Αρχές, θα θυμίσω το Open Gov. Αυτά όμως δεν μπορούν να γίνονται χωρίς να συμμετέχει το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Αυτό έχει δείξει η ιστορία. Άρα διαβούλευση είμαστε και συνένεση μεταξύ των κομμάτων. Βεβαίως. Είμαστε, νομίζω, και εγώ θεωρώ μόνο ως μόνη λύση, ως μόνο δρόμο για να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε και την εποχή που ζούμε, ότι είμαστε πια σε μια εποχή που ξαναβλέπουμε όλα τα κόμματα το τι κράτος θέλουμε. Mm-hmm. Αυτή είναι η συζήτηση που ακριβώς ανοίγει και σε αυτήν τη συζήτηση πρέπει με πολύ παρησία και ειλικρίνεια να συμμετέχουμε όλοι, γιατί ανοίγει το θέμα των συνεργασιών, των συνενέσεων, της συνύπαρξης και των κοινών τόπων. Έχει πολλά συν αυτή η περίοδος αρκεί που ανοίγει. Αρκεί να μην εξαντληθεί σε αυτόν τον εκλογικό κύκλο, αυτό που λέει η κυρία Κεφαλίδου. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να έχουμε... Και τους τρεις. Πάρα πολύ. Κυρία Κεφαλίδου, κύριε Μαϊκόπουλε, κυρία Πιπηλή, και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ και για τη φιλοξενία και εμείς και για την πρόσκληση. Που ήσασταν εδώ και τους τρεις.